Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σε αυτό το βίντεο θα ευχηθώ καλή χρονιά, χαρούμενο 2020. Εύχομαι να είναι μια χρονιά καλή, τυχερή, με υγεία πάνω απ' όλα και πολλές χαρές. Σήμερα που τραβάω το βίντεο είναι 2 Ιανουαρίου. Το σπίτι είναι άνω κάτω. Γιατί χθες το απόγευμα δεν είχα όρεξη να κάνω και πολλά πράγματα. Έκανα τα πολύ βασικά και ήθελα να κάτσω λίγο να ηρεμήσω στο τζάκι δίπλα και να μην κάνω πολλές δουλειές. Οπότε σήμερα μου έχουν μαζευτεί πολλές δουλίτσες και είπα να κάνω ένα βίντεο vlog. Αυτό δεν θα είναι vlog μας, θα είναι απλό vlog. Είπα να κάνω τέτοια βιντεάκια συχνά πυκνά, γιατί είδα ότι σας αρέσουν. Μου είπατε ότι θέλετε να κάνω τέτοια βίντεο, οπότε θα κάνω και τέτοια βίντεο. Φυσικά θα συνεχίσω να κάνω και τα άλλα βίντεο, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσω να κάνω κάποιες δουλειές. Η Ναταλία λείπει, γι' αυτό υπάρχει μια ησυχία εδώ και δεν ακούτε φωνούλες και να έρχεται εδώ να ψαχουλεύει τα πραγματάκια και αυτά. Είναι στη μαμά μου και θα παίζουν τώρα, φαντάζομαι. Οπότε πάμε να συμμαζέψω. Έχω πάρα πολλές δουλειές. Θέλω να φτιάξω λίγο και το υπνοδωμάτιο και την ντουλάπα, γιατί γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω χώρο, τα ρούχα είναι πολλά, έχω αρκετά πράγματα, δεν τα έχω τακτοποιήσει και οργανώσει σωστά, πρέπει να κάνω και μια καθάριση. Δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα, αλλά ίσως πάω και προς τα εκεί λιγάκι. Θέλω να δω και με τις τσάντες μου τι γίνεται και σκεφτόμουν ότι αφού θα ανοίξω τα σερτάρια για να τακτοποιήσω λίγο τις τσάντες, μήπως σας δείξω και τίποτα από αυτό, γιατί μου το είχατε ζητήσει παλιά να σας δείξω κάποιες τσάντες μου. Οπότε θα δούμε τι θα βγει σε αυτό το βίντεο. Πάμε τώρα για αρχή να συμμαζέψω το σαλόνι και βλέποντας και κάνοντας.
λοιπόν συμμάζεψα λιγάκι το σαλόνι και την κουζίνα και τα έφερα έτσι σε μια καλή κατάσταση για να μπορούμε να καθόμαστε. Θέλω βέβαια να βάλω μια σκούπα, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω σήμερα ή αύριο, γιατί θέλει ο άντρας μου να πάει να πάρει ξύλα, οπότε θα περάσει μια μέσα από το σαλόνι, οπότε μάλλον μετά θα γίνει αυτό. Εδώ έχει επικρατεί ένας ψιλοχαμός, από αυτή την πλευρά δεν βλέπετε κάτι. Έχω κάποια ρούχα και άσχετα πράγματα από την άλλη πλευρά που θέλω να τακτοποιήσω. Η ντουλάπα μου επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν ξέρω πότε θα κάνω βίντεο γι' αυτό, δεν ξέρω καν αν θα μπορέσω να την οργανώσω, γιατί έχω μεγάλο πρόβλημα χώρου. Κάτι δεν κάνω σωστά, έχω και πολλά πράγματα, δεν ξέρω, πρέπει να το δω λίγο το πράγμα. Όμως είπα λίγο να τακτοποιήσω τις τσάντες μου, γιατί δεν βρίσκω τίποτα και χρησιμοποιώ συνέχεια τις ίδιες και τις ίδιες. Επευκαιρία, μια που θα συμμαζέψω, σκέφτηκα να σας δείξω και κάποια δωράκια που πήρα. Ήρθα η Βασιλισκή για μένα. Λοιπόν, το πρώτο και μεγαλύτερο δώρο είναι αυτό εδώ το σακίδιο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά είμαι λάτρης των backpacks, μου αρέσουν πολύ. Ειδικά τώρα με τη μικρή θέλω να έχω τα χέρια μου ελεύθερα. Οπότε αυτό εδώ θα με βολέψει πάρα πολύ, ήδη έχω αρχίσει και το φοράω. Το συγκεκριμένο είναι δερμάτινο και είναι έτσι σε ένα κυπαρισί χρώμα και μου άρεσε πολύ. Και έχει και φερμουάρ και μέσα έχει και ένα μικρό φερμουαράκι. Είναι πάρα πολύ έτσι βολικό και μου άρεσε πολύ το χρώμα και νομίζω θα ταιριάξει πολύ με τα ρούχα που έχω και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το δώρο. Επίσης αυτό εδώ το πολύ ζεστό κασκόλ, αυτά τα μεγάλα ξέρετε τα τύπου εσάρπα που αν έχεις ένα τέτοιο πάνω από το παλτό σου είσαι καλυμμένος από το κρύο πολύ καλά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, είναι πολύ κόζι. Και ένα ζευγάρι γάντια, τα οποία δεν είναι σετ με αυτό, είναι ξεχωριστά, που μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί έχουν αυτή τη λεοπάρδη λεπτομέρεια και θα τα ταιριάξω πολύ με τα καμιλό πανοφόρια που έχω και τα καφέ. Και είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά. Αυτά είναι λοιπόν τα δωράκια μου και πάμε να τακτοποιήσω λίγο από εκεί πέρα, που δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, και να σας δείξω μετά τι γίνεται και με τις τσάντες. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, είμαι εδώ στο κρεβάτι, από αυτή την πλευρά έχει συρτάρια το κρεβάτι και από τη μία και από την άλλη, 4 μεγάλα συρτάρια. Σε αυτά τα δύο έχω βάλει τις τσάντες μου. Ο άντρας μου φωνάζει που έχω χαλάσει 2 συρτάρια για να βάλω τσάντες, αλλά του εξηγώ ότι πραγματικά δεν έχω πού αλλού να τις βάλω και είναι ο μόνος χώρος που χωράνε. Το πρόβλημα είναι ότι έχω τόσες πολλές που δεν τις φοράω όλες, φοράω συνέχεια τις ίδιες και τις ίδιες. Καμιά φορά πιέζω τον εαυτό μου για να το σιρτάρι και ψάχνω. Εντάξει, όταν έχω να πάω κάπου καλά το προσέχω, θα ψάξω το τσαντάκι που μου κάνει, αλλά γενικά επειδή έχω πολλές τσάντες στην καθημερινότητα μου βιάζομαι και παίρνω μία, δηλαδή τώρα που έχω αυτό το καινούργιο σακίδιο θα φοράω αυτό συνέχεια, σίγουρα. Πριν είχα κάποιο άλλο. Τέλος πάντων θέλω να τις βγάλω λίγο να τις φτιάξω γιατί έχουν κάπως γίνει χάλια εδώ μέσα στα σιρτάρια. Το κακό είναι ότι το άλλο σιρτάρι δεν ανοίγει εύκολα. Πρέπει να βγάλω το κομμωδίνο για να ανοίξει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν τις χρησιμοποιώ όλες. Στο αριστερό σιρτάρι είναι αυτές που χρησιμοποιώ πιο λίγο. Πάμε λοιπόν να βγάλω μερικές τσέντες. Να σας δείξω σε τι κατάσταση είναι. Ανοίγεις λοιπόν το σιρτάρι και γίνεται αυτός ο χαμός. Εδώ να τονίσω ότι αυτό το κάνω όχι για να σας κάνω επίδειξη των τσαντών μου.
Απλά επειδή μου έχετε πει σε παλιό βίντεο να σας δείξω τις τσάντες μου και ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, το θυμόμουν αυτό και λέω γιατί αφού έχω σκοπό να τις τακτοποιήσω και να τις φέρω σε μια πιο καλή κατάσταση στα συρτάρια, γιατί να μην τους δείξω μερικές τσάντες που έχω αφού μου το είχαν ζητήσει. Γι' αυτό λοιπόν. Ελπίζω να σας αρέσει, εμένα μου αρέσει να βλέπω κάτι τέτοια. Μ' αρέσει να βλέπω τσάντες, ρούχα και τέτοια, οπότε έχω βάλει εδώ ένα σεντόνι για να μην λέω στην ωραία που πλημματοθήκη από τη Λοράσλι. Γιατί όπως και να έχει τσάντες, είναι καθαρές μένα, αλλά δεν θέλω να κουμπάνε πάνω στην παπλωματοθήκη. Και πάμε να βγάλω μερικές. Πάμε. Έχω αδειάσει το πρώτο συρτάρι με τις τσάντες και γίνεται ένας πανικός. Και τώρα πρέπει να τις βάλω στις θήκες τους και να δω τι χρησιμοποιώ τώρα πιο πολύ για να το έχω έξω-έξω και τι χρησιμοποιώ το καλοκαίρι πιο σπάνια για να το βάλω στο βάθος. Οπότε πάμε να τα τακτοποιήσω κάπως και να σας τα δείχνω κιόλας. Λοιπόν, συνήθως τις τσάντες μου τις βάζω μέσα σε dust bags, δηλαδή τέτοια θικάκια που έρχονται μαζί με τις τσάντες για να μην σκονίζονται και να μην λερώνονται και να μην χαλάνε, αλλά όταν βιάζομαι ανοίγω το σιρτάρι, βάζω, βγάζω και έτσι πολλές χωρίς θήκη και θέλω αυτό να το φτιάξω. Αυτό π.χ. το τσαντάκι εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και το είχα πάρει πριν κάποια χρόνια. Το έψαχνα για τις γιορτές και δεν το έβρισκα. Ήταν στο βάθος. Τέλος πάντων, το βρήκα τώρα, οπότε θα το βάλω έξω-έξω για να το βλέπω. Αυτή εδώ η τσάντα είναι μια μπλε, πολύ όμορφη τσάντα, αλλά δεν νομίζω να τη βάλω τώρα, είναι πιο χειμωνιάτικη, οπότε θα τη βάλω σε μια θήκη. Οποιοδήποτε τώρα χωράει αυτή, θα το χωρέσω. Για να μην, δεν νομίζω να τη χρησιμοποιήσω τώρα τόσο πολύ, πιο καλοκαίρι, για να τη βάλω στο βάθος. Αυτή εδώ σας την έχω ξαναδείξει, το What's in my bag, είναι αγαπημένη μου τσάντα, η οποία κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Χαλάω τις τσάντες μου έτσι που τους βάζω, το ξέρω. Αυτή θα φτιάξει άμα βάλω βάρος, κρίμα είναι και είναι και καλή τσάντα και δεν θέλω να τη χαλάσω, αλλά θα τη βάλω πάλι στη θήκη της. Τις μπερδεύονται τις θήκες, δεν έχουν. Και δεν θα τη χρησιμοποιώ γιατί είναι λευκή και είναι πιο καλοκαιρινή. Αυτό το σακιδιάκι εδώ είναι ωραίο. Μπορεί και να το χρησιμοποιώ. Νομίζω ότι φοριέται και χειμώνα. Και αφού είναι σακίδιο θα το έχω πιο έξω-έξω. Αυτή εδώ είναι καθαρά καλοκαιρινή. Οπότε να τη βάλω κάπου. Βασικά δεν θα τη βάλω σε θήκη γιατί είναι πάνινη, δεν θα πάθει τίποτα. Θα τη βάλω κάτω-κάτω. Αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου τσάντα. Την έχω στραπατσάρει αρκετά και αυτή και πρέπει να την έχω έξω-έξω γιατί είναι μαύρη και φοριέται. Αυτό το καλό είναι ότι γίνεται και έτσι. Και είναι πολύ έτσι όμορφο και αυτό το σχήμα της. Και είναι και πολύ βαθιά, αλλά έτσι όπως την είχα βάλει και αυτή πρέπει να ισιώσει με βάρος, γιατί έτσι όπως τις βάζω και τις στιβάζω χαλάει και το σχήμα τους. Λοιπόν, εδώ να πω ότι κάποιες τσάντες από αυτές που σας δείχνω είναι αρκετά ακριβές, αλλά τις έχω πάρα πολλά χρόνια και έχω κάνει την απόσβεσή μου και εξακολουθώ να τις φοράω, οπότε ήταν μια καλή επένδυση νομίζω και σε εκείνη τη φάση μπορούσα να διαθέσω κάποια παραπάνω χρήματα. Τώρα που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και έχουμε και την Ναταλία γενικότερα, δεν αγοράζω πια τόσο ακριβές τσάντες, αλλά καμιά φορά μπορεί να επενδύσω σε κάτι πιο ακριβό, αλλά και να πάρω και οικονομικότερες τσάντες. Δεν έχω πρόβλημα γενικά, κρατάω από όλες τις τσάντες, από επώνυμες μέχρι ανώνυμες μέχρι οτιδήποτε, αρκεί να μου αρέσει η τσάντα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω αυτές τις αγαπημένες μου, οι οποίες έχουν στραπατσαριστεί τελείως, πρέπει να τις φτιάξω. Αυτές βέβαια δεν παθαίνουν τίποτα γενικά, αντέχουν πάρα πολύ γιατί είναι από αυτό το υλικό το κρέσπο που δεν παθαίνει τίποτα. Έχω λοιπόν αυτήν εδώ, θα την έχω ξαναδείξει, και αυτή τη σκακέρα. Αυτές εδώ φοριούνται όλο το χρόνο, δεν είναι καλοκαιρινές ή χειμωνιάτικες. Το ίδιο και το μικρό που έχω, αυτό εδώ που είναι το αγαπημένο μου μικρό τσαντάκι γενικά. Οπότε αυτά θα τα έχω έξω-έξω για να τα βρίσκω και να τα φοράω. Ωραία. Αυτή επίσης είναι μια πολύ ωραία και αγαπημένη τσάντα.
αυτή εδώ είναι πολύ όμορφη γιατί κάνει αυτή τη διχρωμή και μου λουστρίνει και έχει τρεις διαφορετικές θήκες. Αυτή τη φοράω το χειμώνα συνήθως, οπότε θα την έχω έξω-έξω. Αυτό είναι το belt pad που πήρα την άνοιξη πέρυσι. Οπότε δεν θα το βάλω. Θα το βάλω πιο μέσα γιατί είναι καλοκαιρινό. Δεν πρόκειται να το βάλω τώρα. Οπότε πρέπει να βρω ένα μικρό dust bag. Να, έχω αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα πολύ παλιό κλατς, το οποίο δεν πρόκειται να το φορέσω. Και έχει φύγει και η πέτρα που υπήρχε εδώ. Αυτό μάλλον πρέπει να το χαρίσω ή να το πετάξω. Απλά το έχω πάρει από ένα ταξίδι μου και δεν θέλω να το δώσω. Τέλος πάντων, άστο στην άκρη. Και αυτό είναι λευκό τσαντάκι, οπότε δεν θα το φορέσω, το βάζω μέσα. Δεν πρόκειται, είναι για καλοκαίρι. Το ίδιο και αυτό εδώ το μικρουλάκι. Είναι σαν πορτοφόλι πιο πολύ. Είναι ένα μικρούλι. Οπότε πάει και αυτό μέσα να μην δεν θα φορεθεί. Εδώ τι έχω. Α, καλά, εδώ έχω ένα belt pack γαλάζιο. Αποκλείεται να το φορέσω τώρα. Είναι και αυτό καλοκαιρινό. Οπότε στο βάθος. Στο βάθος αυτά. Αυτά. Εδώ έχω αυτό εδώ το κόκκινο τσαντάκι. Σας το έχω ξαναδείξει. Αυτό το φοράω τώρα. Γενικά φοράω κόκκινο. Κόκκινο αξεσουάρ και το χειμώνα. Μ' αρέσει. Εδώ είναι ένα καλό τσαντάκι φακελάκι που έχω σε χρώμα νουντ. Είναι ωραίο για γάμους. Αυτό. Δεν πρόκειται να το φορέσω πρόσφατα. Θα το χώσω και αυτό στο βάθος. Και αυτή είναι μια ωραία τσάντα τύπου vintage και δερμάτινη και μ' αρέσει γιατί κάνει αυτό το vintage που μου αρέσει πολύ, αλλά δεν θα τη φορέσω τώρα, τη φοράω στο καλοκαίρι, οπότε θα τα βάλω στο βάθος. Ας αρχίσω να βάζω μερικά πράγματα γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ εδώ πέρα. Τα βάζω αυτές που δεν χρησιμοποιώ τόσο πίσω-πίσω. Αυτές εδώ. Αυτή θα την βάλω πάνω-πάνω για να μην την τραπατσάρω. Εδώ. Δεν σας την έδειξα. Έχω μία juicy couture τσάντα. Την θυμάστε, νομίζω ήταν πολύ μόδα κάποτε. Αλλά πραγματικά δεν έχει πάθει τίποτα και θέλω να τη δώσω. Μ' αρέσει πολύ. Κάποτε ήμουν πολύ παραμένη με αυτή τη τσάντα. Και δεν ξέρω. Ίσως την έχω για καθημερινή ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν την αποχωρίζομαι ακόμα. Γενικά όπως αν βλέπετε ότι είναι πολλές, όταν μετακόμισα εδώ στο σπίτι έδωσα πάρα πολλές. Μην νομίζετε ότι δεν δίνω γενικά. Δίνω πάρα πολλά πράγματα και τα χαρίζω. Δεν τα πουλάω γιατί κάποιοι μου λένε να τα πουλήσω, αλλά δεν μ' αρέσει η ιδέα να πουλήσω παλιά ρούχα μου ή παλιά πράγματά μου. Δεν ξέρω. Το κάνω πολύ και το σέβομαι. Αλλά προτιμώ να τα δώσω είτε σε συγγενείς που τα θέλουν και τα έχουν ανάγκη, είτε σε κάποιους άλλους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Οπότε ναι, να βάλω και αυτά εδώ μέσα, στο βάθος. Έτσι ώστε στο βάθος να υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ τόσο. Εδώ έχω δύο φακέλους τελείως καλοκαιρινούς. Έναν λεοπάρ τύπου ψάφινο. Και αυτό εδώ με τους ανανάδες. Επίσης έχω αυτήν εδώ τη τσάντα, η οποία είναι πολύ ωραία. Γιατί κάνει... Είναι έτσι, μπλε σκούρο και κάνει αυτό την αλυσίδα την τύπου Chanel. Και μ' αρέσει αυτή τη φορά. Η μπλε σκούρη είναι πιο πολύ χειμωνιάτικη, οπότε θα την έχω πιο πολύ έξω. Μετά έχω επίσης μια άλλη αγαπημένη τσάντα. Το κακό είναι πολύ φορτωμένη. Η αλήθεια είναι τώρα που έχει υπαγέτα μόδα, μπορεί και να φοριέται. Είναι και αυτή από Juicy Couture και αυτό είναι τόσο φορτωμένη. Είναι γενικά αυτή η μάρκα έτσι. Μ' άρεσε πολύ μια περίοδο και την είχα πολύ σαν πρώτη επιλογή. Τώρα έχω γίνει πιο απλή.
και δεν πολύ παίρνω τέτοιες τσάντες. Δεν τη φοράω αυτή λοιπόν τόσο συχνά. Κάποτε τη φοράγα πάρα πολύ. Τουλάχιστον δηλαδή την έχω φορέσει αρκετά μια περίοδο. Λοιπόν, θα τη βάλω πιο πολύ στο βάθος. Εδώ έχω το αγαπημένο μαύρο τσαντάκι που είναι all time classic και το χρησιμοποιώ πολύ. Οπότε θα το βάλω έξω. Εδώ έχω ένα χρυσό φάκελο. Αλλά είναι τελείως για γάμους. Οπότε θα μπει στο βάθος. Α, τώρα θα σας δείξω την αγαπημένη μου τσάντα πριν αρκετά χρόνια. Είναι πολύ ιδιαίτερη τσάντα και την φοράω που και που. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και την είχα πάρει πριν αρκετά χρόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να σας τη δείξω, ελπίζω να κάνει focus. Και μέσα είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι όλη δέρμα μέσα. Και έχει και αυτήν εδώ τον πολύ ωραίο ημάντα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη τσάντα. Την είχα πάρει αρκετά ακριβά, η αλήθεια είναι. Οπότε την φυλάω και την φοράω σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τότε που την είχα πάρει τα πρώτα χρόνια τη φόραγα πιο συχνά. Απλά σας λέω, επειδή τώρα είμαι πιο απλή, δεν τα φοράω τόσο συχνά αυτά τα κομμάτια. Έχω και αυτήν εδώ, η οποία είναι κλασικούλα και απλούλα γενικά και είναι σε ένα γκρι και κάνει αυτό το καπιτονέ. Μ' αρέσει αυτή τη φορά ψηλά αρκετά. Οπότε, εδώ τι έχω. Α, εδώ έχω μια τελείως καλοκαιρινή τσαντούλα, η οποία μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω αν θα τη φορέσω, αλλά είναι σαν πινακάκι. Είναι δώρο. Και είναι από τα accessories που βγάζει μερικές novelty bags, νομίζω τις λέει. Και έχει και, καταρχήν ανοίγει έτσι, έχει και λουράκι. Είναι τελείως καλοκαιρινή φυσικά, αλλά είναι σαν πινακάκι. Μ' αρέσει πολύ, αλλά αυτή θα μπει βάθος, γιατί δεν χρησιμοποιείται τώρα. Οπότε, λοιπόν... Αυτή πάει βάθος, όχι αυτό εδώ το μικρό. Θα βάλω την σκακερούλα. Αυτή θα τη βάλω σχετικά έξω γιατί τη φοράω. Θα βάλω και αυτή εδώ. Γιατί δεν είναι δικιά της, γιατί δεν ξέρω που τις πάω τις αντίστοιχες θήκες. Τις χάνω με τα χρόνια ή βάζω άλλα ντάλα. Την έχω έξω. Αυτή, πού δείτε. Αυτή θα τη θάψω στο βάθος. Α, και αυτή θα τη θάψω στο βάθος. Αυτή είναι μια όμορφη τσαντούλα που τη φοράω χειμώνα καλοκαίρι, γιατί είναι ένα γκρι ποντική χρώμα, το οποίο πάει και στις δύο εποχές. Την κόκκινη, την ρούλα. Αυτή είναι all time classic, την έχω λιώσει, αλλά αντέχει ακόμα. Και ήταν από τις αγαπημένες μου και αντέχει ακόμα, οπότε τη φοράω. Έχω ένα σακεδιάκι το οποίο το φοράω πάρα πολύ γενικά. Είναι αυτό εδώ το μαύρο. Και νομίζω σας το είχα δείξει πριν κάποια χρόνια. Μου βγήκε πολύ καλό αυτό. Το είχα πάρει από OMG, ένα online shop. Και το φοράω, οπότε στο βάλω έξω να το βρίσκω. Εδώ έχω κάτι αγαπημένα γάντια με γούνα μέσα. Τα οποία τα είχα ξεχάσει και είναι από Marks & Spencer και είναι δερμάτινα, οπότε θα βγάζω να τα φοράω τώρα. Και εδώ έχω κάτι φακελάκια, πιο παλιά, αυτό εδώ, το οποίο είναι πολύ όμορφο, αλλά είναι για καλοκαίρι, και αυτό εδώ, το οποίο είναι αρκετά παλιό, αλλά μ' αρέσει και το φοράω, οπότε, που και που, πάλι για καλοκαίρι, οπότε θα μπουν στο βάθος. Και αφού έκανα μια ανακατάταξη, πρέπει να ανοίξω και το αριστερό σιρτάρι,
το οποίο το ανοίγω πάρα πολύ σπάνια και πραγματικά δεν θυμάμαι τι έχω μέσα. Για να γίνει όμως καλή δουλειά, πρέπει να φύγει το κουμουδίνο. Οπότε πάμε να το κάνουμε και αυτό. Ανοίγει χωρίς να βγάλω το κουμουδίνο, αλλά δεν ανοίγει όλο. Οπότε δεν μπορώ να δω τι έχω μέσα. Λοιπόν, εδώ έχω πιο πολύ καλοκαιρινές τσάντες. Τις βγάζω μία γρήγορα και σας τις δείχνω. Λοιπόν, θα σας δείξω μία τσάντα που την έχω την ίδια σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Και την είχα πάρει αυτήν σε τρία χρώματα όταν πήγαινα μεταπτυχιακό στο Άλμπα, που πήγαινα μια περίοδο πριν κάποια χρόνια. Ήθελα να έχω μια τσαντούλα που να χωράει έτσι κανένα δύο τετράδια και μ' άρεσε και την είχα βρει στο Accessorize αυτή και την είχα πάρει. Στο Πουά αυτό εδώ έχει και η μάντα, έτσι όλες έχουν η μάντα που περνούνται χιαστή. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές. Αλλά είναι έτσι πιο πολύ δουλειά, θα την έλεγα, ή σχολείου. Σαν σχολική είναι. Λοιπόν, την είχα πάρει λοιπόν στο Πουά, η οποία είναι αγαπημένη. Την είχα πάρει στο καφέ, το οποίο είναι τέλειο και all time classic. Κοιτάξτε τώρα πως έχει τραπατσαριστεί. Πρέπει να την κρεμάσω με βάρος. Και την είχα πάρει και στο Γαλάζιο, για πιο ανοιξιάτικο. Οπότε έχω αυτήν εδώ. Επίσης έτσι μεγάλη και ευρύχωρη και την είχα πάρει πάλι την ίδια περίοδο είναι αυτή εδώ, την είχα πάρει από το Marks & Spencer νομίζω αυτή. Ναι. Αυτή είναι μια άλλη καπιτονέ που μου έχουν κάνει δώρο. Θα μπορούσα να τη φοράσω αυτή την περίοδο. Ένας φάγγελος απλώς σε νουντορός χρώ. Καλοκαιρινές. Φούξια τσάντα. Και αυτή από Accessorize τώρα που τη θυμάμαι. Και αυτή έχει τραπατσαριστεί και είναι πολύ καλή ποιότητα τσάντα. Είναι από τις καλές τσάντες του Accessorize γενικά. Αλλά έτσι όπως την είχα βάλει, τι να κάνει τη τσαντούλα. Ένα ωραίο σακίδιο. Τι έχω εδώ μέσα. Ένα κλάμερ για τα μαλλιά. Έχω αυτό εδώ, το οποίο βολεύει και θα το βγάλω έξω, η αλήθεια είναι, γιατί είναι ωραίο για αυτή την εποχή και έχει πολλές θήκες. Σακίδιο. Έχω αυτήν εδώ την πολύ ωραία και την είχα ξεχάσει τσαντούλα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία για αυτή την περίοδο, χειμωνιάτικη. Και θα τη βγάλω γιατί πρέπει να την φορέσω. Έχω αυτό εδώ το σακίδιο. Backpack. Αυτά είναι πιο ιδιαίτερα, δεν είναι τόσο κλασικά σουτάρα, σας το είπα. Έχω την κλασική μου την ψάθινη, την οποία την κόντεψα να την φόρεσα πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω άλλο ένα ψάθινο κλάτς. Αυτά στο βάθος είναι τελείως καλοκαιρινά. Θυμάστε που σας έδειχνα πριν τσαντούλες, τσάντα από το Accessorize. Μία επίσης αγαπημένη τσάντα που μοιάζει με ραδιόφωνο. Είναι αυτή εδώ και αυτή από Accessorize και πραγματικά κάνει και για διακοσμητική, έχει και λουράκι, αλλά πραγματικά μπορείτε να τη βάλετε και για διακοσμητική, είναι σαν ραδιόφωνο παλιά. Ναι, φοβερή. Τρελαινόμουν για κάτι τέτοιο παλιά. Λοιπόν, αυτή χάρηκα πάρα πολύ που τη βρήκα, την είχα ξεχάσει και είναι πολύ ωραία να φοράς κόκκινη τσάντα. Κοιτάξτε πώς τραπατσαρίστηκε, θέα μου, όλες έχουν τραπατσαριστεί. Αυτή εδώ είναι κόκκινο και είναι πολύ ωραίο για χειμώνα και χωράει πολλά και μπαίνει χιαστή και βολεύει. Αυτή είναι μία απλή γκρι. Εντάξει. Αυτή μάλλον θα τη χαρίσω. Δεν νομίζω να τη βάλω πια. Και έχει στραπατσαριστεί αρκετά, πρέπει να βάλω βάρος μέσα, οπότε αυτή τη βγάζω για να τη δώσω. Δεν θα την κρατήσω άλλο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου τσάντα. Και αλήθεια είναι ότι την είχα πάρει ακριβούτσικη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι η εποχή της να τη φορέσω. Κάνει έτσι σαν φάκελος, μου αρέσει πολύ και είναι σε ένα πολύ ωραίο χρώμα, οπότε αυτή θα τη βγάλω έξω να τη φοράω και πραγματικά αναρωτιόμουν πού στο καλό είναι.
Έλα, μαμά. Νεστάζει, θα έρθω να την πάρω τώρα, εντάξει. Χαφ. Τι να κάνω. Ωραία, περνάτε. Τι να κάνω όμως. Δεν θα πάω να την πάρω τώρα την Ναταλία. Με πήρε η μαμά μου και μόνο το νεστάζει η Ναταλία να πάω να την πάρω. Αλλά μάλλον θα την κοιμήσει αυτή και θα την πάρω μετά. Οπότε έχω λίγο ακόμα χρόνο. Εδώ έχω αυτήν εδώ την αγαπημένη τσάντα. Μ' αρέσει και τη φοράω ακόμα πολύ. Είναι έτσι βελούδινη. Είναι και αυτή juicy. Και μ' αρέσει πολύ και τη χαίρομαι χρόνια τώρα. Εδώ έχω αυτήν εδώ. Ωραία. Την είχα ξεχάσει, αλλά και αυτή. Στραπάτσου, τέλος πάντων. Έχω αυτήν εδώ, η οποία είναι πολύ έτσι rock και μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει και το rock στυλ, όπως μ' αρέσει και η rock μουσική, άσχετο. Λοιπόν, εδώ έχω... αυτή μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν την έχω φορέσει πολύ. Είναι τύπου ψάθινο έτσι, vintage τσαντάκι. Και τι άλλο. Εδώ έχω αυτήν εδώ, που είναι ωραία και κλασική. Πιο πολύ καλοκαίρι τις φορά αυτές που σας δείχνω τώρα. Α, αυτή είναι πολύ ωραία και θα τη βγάλω να τη φοράω τώρα. Έχει στραπατσατιστεί και αυτή. Αυτή εδώ είναι έτσι δέρμα κροκό και είναι classic τώρα το χειμώνα το κόκκινο. Οπότε αυτή έξω, αυτή έξω, αυτή, αυτή εδώ, αυτή, αυτή, έξω. Και αυτή εδώ η καλή που σας έριξε. Αυτές έξω, έξω και μέσα από το άλλο σιρτάκι, η κόκκινη. Μετά είναι αυτή εδώ που είναι τύπου βαλιτσάκι. Είναι και αυτή από τα novelty bags, το accessorize που είχε βγάλει εκείνη τη χρονιά. Είναι μια μεγάλη τσάντα. Χειαστή που χωράει πολλά πράγματα, αλλά δεν τη φοράω πια, οπότε θα την πάω στο βάθος. Λοιπόν, θα σας δείξω κάτι για να γελάσετε. Αυτό εδώ το τσαντάκι. Κοιτάξτε, τσαντάκι που είχα αγοράσει κάποτε, είχα δώσει λεφτά γι' αυτό. Λοιπόν, δεν το πετάω όμως. Γιατί νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για την Ναταλία σε λίγο καιρό. Σαν παιχνίδι για παιδάκι δεν είναι. Τσαντάκι για παιδάκι. Να ήταν της μόδας κάποτε τα νέων αξεσουάρ. Οπότε το κρατάω για παιχνίδι αυτό. Και βάζω στο βάθος ότι δεν φοράω. Εδώ έχω κάτι άλλα τσαντάκια. Έχω αυτό εδώ. Το οποίο μπορεί να φορεθεί και χειμώνα έτσι για καλό ροκ ασημί. Και αυτό εδώ το οποίο φοριέται και χειμώνα και καλοκαίρι. Που κάνει το λεοπάρ. Είναι ωραίο. Αυτά θα τα έχω λίγο πιο έξω, δεν θα τα θάψω πολύ. Επίσης έχω αυτό εδώ το αγαπημένο μου. Μικρό τσαντάκι. Το φόραγα και στη βάφτιση της Ναταλίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φακελάκι. Είναι πολύ όμορφο. Οπότε έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Αυτό δεν το φοράω πολύ, αλλά το έχω χρόνια. Απλά είναι δώρο του αδερφού μου παλιό και δεν πρόκειται να το πετάξω ποτέ. Ποτέ φυσικά. Ούτε να το δώσω. Είναι ένα άλλο μικρό τσαντοπορτοφολάκι που δεν χωράει το κινητό μου. Οπότε είναι δύσκολο αυτό όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό το βάζω εδώ στο βάθος, δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Τις ψάθινες τις βάζω στο βάθος. Αυτό το σακίδιο δεν θα το φορέσω στο παρόν. Ούτε τη φούξια τσάντα θα φορέσω. Αυτές πολύ μου αρέσουν πραγματικά οι τύπου σχολικές, αλλά δεν θέλω να πάω σχολείο ούτε να κάνω άλλο μεταπτυχιακό για να τις φορέσω.
Μπορεί να τις φορέσω σε μία δουλειά. Ποιος ξέρει. Πιο πολύ για δουλειά είναι ωραίες. Οπότε και τις ψάθινες τις βάζω μέσα. Και αυτή είναι εδώ. Και να δείτε πόσες είχα δώσει τσάντες όταν μπήκαμε στο σπίτι. 10. Και πραγματικά έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα, το ομολογώ ότι έχω πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πια παίρνω πολύ λίγες. Αυτό είναι πολύ καλό, έτσι. Παίρνω λίγες. Παλιά δεν ξέρω πόσες τσάντες έπαιρνα. Βασικά παλιά κάποτε όλα με τα λεφτά τα έκανα τσάντες. Αλλά όσο μεγαλώνουμε τα φέρνουμε, έτσι. Δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, αυτή τη βάζω από εδώ πέρα. Αυτή θα τη βάλω τη μαύρη εδώ δεξιά γιατί τη φοράω. Την είχα ξεχάσει, βασικά. Τσάντες από τσάντες. Και έχω και αυτό εδώ το σακίδιο που το φοράω και αυτό αρκετά συχνά. Αλλά είναι γεμάτο. Πρέπει να τα αδειάσω πρώτα, καλά θα το κάνω μετά αυτό. Ας το κρεμάσω εδώ πρόχειρα στη ντουλάπα. Τακτοποίησα τις τσάντες. Μην φανταστείτε ότι μέσα υπάρχει κάποια πολύ φοβερή τακτοποίηση σε συρτάρια. Απλά έβαλα κάτω-κάτω και πίσω-πίσω τις τσάντες που δεν φόραγα τόσο και έξω-έξω τις τσάντες που φοράω και πάνω-πάνω. Τουλάχιστον να βρίσκω τις τσάντες που θέλω, γιατί έψαχνα και δεν έβρισκα τίποτα πια. Σας έδειξα όλες μου τις τσάντες, δεν ξέρω αν σας τις έδειξα πολύ ή καλά, δεν ξέρω τα πλάνα αν είναι πολύ καλά, αλλά πήρατε μια καλή ιδέα. Το ξέρω ότι είμαι υπερβολική, το ξέρω ότι έχω πάρα πολλές τσάντες, γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια δεν παίρνω πολλές, παίρνω ελάχιστες ή θα πάρω κάτι που χρειάζομαι πολύ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση οι περισσότερες τσάντες μου, οπότε δεν έχω έτσι μεγάλες ανάγκες σε τσάντες, εκτός αν είναι έτσι κάτι χρηστικό και τέτοιο όπως το backpack που μου κάνει δώρο η Βασίλισσα. Αυτό μου άρεσε πολύ και θα το χρησιμοποιήσω πολύ. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι πραγματικά δεν ξέρω αν θα σας δείξω κάτι άλλο σε αυτό το βίντεο, γιατί θα βγει αρκετά μεγάλο επειδή θα σας δείξω και τις τσάντες. Οπότε μάλλον θα σας δείξω λίγο τις δουλίτσες που κάνω στην αρχή και μετά θα σας δείξω τις τσάντες μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορεί να το θεωρείτε ανούσιο ή ξέρω εγώ βαρετό. Απλά επειδή μου το είχατε ζητήσει αρκετές από εσάς και το θυμόμουν, είπα να το δείξω μια και είχα σκοπό να τις τακτοποιήσω. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να πατήσετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που θα ανεβάσω. Και επίσης, θα ήθελα και κάτι ακόμα σε αυτή τη φάση με τη νέα χρονιά. Θα ήθελα να μου γράφετε ιδέες για βίντεο κάτω στα σχόλια. Τι θα θέλατε να σας δείξω, τι θα θέλατε να δείτε από εμένα. Και στο Instagram μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα που είμαι και εκεί αρκετά ενεργή. Και εδώ κάτω στα σχόλια να μου πείτε τι βίντεο θα θέλατε να κάνω. Για να κάνω έτσι περισσότερα θέματα και πράγματα που σας αρέσουν και σας ενδιαφέρουν. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας. Καλή χρονιά και πάλι. Να είναι το 2020 μια όμορφη χρονιά με υγεία και τύχη και όμορφες στιγμές. Περιμένω τα μηνύματά σας και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.